Η BMW επαναπροσαρμόζει το ρόλο της R1200R χαρίζοντας στην ασφάλτινη Βαβαρή την αξία της επικαιρότητας. Με αρχιτεκτονική μαεστρία διατηρεί την κλασική όψη και χαρακτήρα παραμένοντας σοβαρή με κουστούμι και γραβάτα, αλλά φλερτάροντας παράλληλα ιδιοκτήτες, υπτάμενους και gentlemen. Αν σας πνίγει η γραβάτα, δεν έχετε παρά να τη βγάλετε. Ας δούμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Μετά από 22 χρόνια telelever, ήρθε η αποκάλυψη από τη ZAX και κάνει την R1200R να μοιάζει με συμβατική μοτοσυκλέτα. Αυτό μόνο στο μάτι, γιατί το μενού κρύβει εκπλήξεις. Το σύστημα paralever παραμένει και καλά κάνει. Ο boxer κινητήρας είναι ενεργό μέρος του πλαισίου, όπου είναι ένα ατσάλινο σωληνοτόχωρο δικτύωμα. Οι γλυκές καμπύλες στο σύνολο της μοτοσυκλέτας έδωσαν τη θέση τους σε μια ογκώδη γραμμωμένη όψη με crossfit καταβολές, και εδώ είναι που κάτι θέλει να πει ο ποιητής. Ανεβαίνοντας πάνω στην R, το σώμα τοποθετείται μέσα στη μοτοσυκλέτα, αφήνοντας το τιμόνι ψηλότερα από εκεί που το περιμένεις, και αυτό είναι που την αδικεί. Μετά τη δοκιμή, μάθαμε ότι η BMW έχει 7 διαφορετικά ύψη σέλας για όλα τα αναστήγματα. Εμείς είχαμε τη σέλα νούμερο 3. Αναβάτες άνω του 1,75 να προτιμήσουν αυλεπή την ψηλότερη. Πατώντας τη μίζα, ο πλήρως ανανεωμένος ημιγρόψυχτος δικύλινδρος boxer χαρίζει ένα ανάλαφρο τραβηγματάκι, θυμίζοντας απλά ότι πρόκειται για ένα boxer της BMW. Η λειτουργία του είναι υποδειγματική και σίγουρα είναι ο πιο βελούδινος και ραφινάτος δικύλινδρος όλων των εποχών. Από τις 2.000 στροφές μέχρι και τις 5.000 νομίζεις ότι είσαι ο Αλαντίν πάνω σε μαγικό χαλί. Αλλά και από τις 5.000 και πάνω, παρότι η δύναμη είναι πρωτόγνωρη για μπόξερ, η επιτάχυνση είναι γεμάτη και βελούδινη, με άπλετη ροπή 12,7 κιλά στις 6.500 στροφές, αλλά και δύναμη 125 ύπων στις 7.750 στροφές. Τα φρένα της μοτοσυκλέτας είναι υποδειγματικά, σε δύναμη και σε αίσθηση. Και το σύστημα ABS, όπου αποτελεί και 25 χρόνια εμπειρίας για την BMW, επεμβαίνει μόνο σε περίπτωση που το χρειάζεστε. Γι' αυτό και είναι μάταιο να το απενεργοποιήσετε. Το φρενάρισμα μέσα στη στροφή δεν εκτροχιάζει την R1200R, μιας και το ηλεκτρονικό σύστημα ESA των αναρτήσεων δεν αφήνει να μεταβληθεί έντονα η γεωμετρία της μοτοσυκλέτας. Η R1200R, τονίζοντας τον sportive χαρακτήρα της, διαθέτει και ένα ακόμα μυστικό όπλο, που είναι ένα άριστο quick shifter. Μπορείτε να ανεβάσετε ταχύτητα με full open gaze, χωρίς να πατήσετε το συμπλέκτη, και επίσης να κάνετε κατέβασμα με ένα απλό και μικρό κλείσμα του γκαζιού. Το σασμάν υπακούει άμεσα και με ακρίβεια. Ξεκούραστε λακκισβέλτη όσο ποτέ, καταπίνει την άσφαλτο με λεμαργία, μεταβολίζοντας τα χιλιόμετρα και τις αποστάσεις σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η πρωτοπορία στο κομμάτι των ηλεκτρονικών συστημάτων είναι ξεκάθαρη και άκρος ουσιαστική. Καταρχήν, το κλειδί για τον κεντρικό διακόπτη έχει αντικατασταθεί με ένα ηλεκτρομαγνητικό μπουτόν. Έχουμε τρεις επιλογές για την απόδοση του κινητήρα: Dynamic, Road και Rain. Αλλά αντίστοιχα υπάρχουν και επιλογές σε μια άλλη χαρτογράφηση που απευθύνεται σε αναρτήσεις παράλληλα με την ημιενεργητική λειτουργία τους. Πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα ηλεκτρονικά βοηθήματα δίνουν στη μοτοσυκλέτα σημαντικό προβάδισμα και σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα μαρκετίστικο τρίκ. Υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης της μοτοσυκλέτας από τις 14.300 ευρώ στην απλή έκδοση μέχρι και 18.500 ευρώ για τη μοτοσυκλέτα της δοκιμής που είχε όλα τα ηλεκτρονικά κομφόρ. Το θέμα όμως είναι, πέραν από την τιμή, με ποιον τρόπο μπορούμε να αποκτήσουμε την BMW, μιας και η εταιρεία μας δίνει τη δυνατότητα του προγράμματος 3Easy.